Γρήγορος περνάει και από τον κοντό και από τον ψηλό για να αφήσει την μπάλα εντυπωσιακά προχωρώντας τρίτο αντίπαλο προς το καλάθι. Νίκος Γίγας και η Ένωση ξεκινάει εντυπωσιακά. Point guard της Ένωσης. Τον Καβόπουλος παρεβάλλει από τον Γίγα. Τον Καβόπουλος που απέστειλε τη φετινή συμμετοχή στο draft, αλλά ο Ντέβενπορτ αστοχή Γίγας μαζεύει στο 4-5 και έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά στο σκορ. Εξαιρετικά στο Μορέιρα. Εύκολα και τα πράγματα για τον ύψους. Ο Καβόπουλος τιμένος για τρεις αστοχή, εκεί είναι πανέξυπνα ο Γιάνκοβιτς, δεν προλαβαίνει ο Διαρά. Παίζει στις τρύπες του Ντέβενπορτ. Θα τον υπερκεράσει, στιμένος και πάλι ο Καβόπουλος, ένα στα δύο. 11-7, εδώ είναι ο Καβόπουλος με πολλή δουλειά και φέτος το καλοκαίρι. Είχε δηλώσει διαθέσιμος. Κλάνκφορντ. Βήμα πίσω, προλαβαίνει τον ψηλό σου, τάρι, ευστοχή, μέσα. Κιθ Λάγκφορντ, αλτρουισμός εδώ έβλαψε και ο Φωφανά αστοχή παρά την προσπάθεια του Διαρά και με τη μία στο Λάγκφορντ που απλώς θα αφήσει την μπάλα στο 16-13. Εξαιρετική μεταφορά μπάλας, εξαιρετικό το transition παιχνίδι αυτό στην ΑΕΚ. Μια ομάδα που έχει 0-2 μέχρι στιγμής, έχει χάσει και από την Χολόν, λογικό, αλλά και από την Τζόμσκι Μίνσκ. Ο Λάγκφορντ είναι ζεστός, σήμερα πολύ ζεστός. Να εκλείπω Χρυσικόπουλος. Σλότερ. Αταγερά, ταμπλό και μέσα, 21-18 η άξιο συν 3. Θα της μείνουν και 2 δευτερόλεπτα αν εξαντλήσει την επίθεση η Σολέ. Κάτι που αποδεικνύει τις επιλογές που έχει ο Παπαθεοδόρου. Λοτζέσκι με γλυκό καρπό. Μιλά στο Σλότερ με κοντύτερο αντίπαλο, προτιμά να βγάλει τον Κατσίβελη έξω και αυτός και όλοι στα 5 δευτερόλεπτα. 26-22, Σλότερ θα μπορούσε να πάει προς το καλάθι. Προτίμησε τον Κατσίβελη, στημένος με ζυγισμένο σούτ. Έχει μπροστά του Σλότερ, πολύ ώρα φέρνει την μπάλα στο δεξί με 2 αναφυγήσεις. Έχει το Ματσιούλης, κερδίζει τη φάση κατά κράτος. Καλάθι και φάουλ από τον Λιθουανό. Εδώ το φάουλ από τον Κάρλτον Ντιμόνς, τον νεαρό Γάλλο που μπλέξει μπροστά του. Βρίσκει τον Σλότερ, ένα βήμα και καλάθι. 31-24, εδώ η καλοκουρδισμένη μηχανή που λέγεται ΑΕΚ στην επίθεση δούλεψε. Περνάει, ο Κατσίβελης είναι και εκεί παρόν. Τρέχει γρήγορα την επίθεση. Στημένος ο Λοτζέσκι με μεγάλη καμπύλη μέσα. 34-24, να είδε κάπου τη διαφορά και φυσικά ο Κουτέρ δεν μπορεί να δεχτεί. Στημένος ο Μαέστρος με την μπαγκέτα. Την μπάλα στον Λοτζέσκι. Τι όμορφα. Μια ακόμη τελική για τον Νίκο Ζήση. 35-24 στο συν 11. Χάρμα εδέστε για ΑΕΚ εδώ και ένα τρίλεπτο. Και πάλι ο Λοτζέσκι που είναι γρήγορος, είναι κινητικός και πάντα εύστοχος. Ένα ακόμη καλάθι από τον Λοτζέσκι, ο άνθρωπος οικονομία. Καλά το ψωμί. Φράγκορτ που ξαναπέρασε. Βήμα πίσω, εκτός ισορροπίας. Τα γνωστά. Πάντα σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ως μοναδικό σεντερφόρ της ομάδας σήμερα. Καθαρό σεντερφόρ. Μορέιρα ξεφεύγει από την τέξη, μια που είχε βγει μακριά από το πεδίο δράσης του, αμυντικής δράσης του Διαρά. Κάνει το λάθος Κατσίβελης. Πέτυχε το καλάθι, ο Κρώμα τα ακούει από τον Κουντέρ, δικαιολογημένα. Γιάνκοβιτς εκπληκτικά στον επελάβνοντα Μορέιρα που έκοψε στη ρακέτα. Στα ισολή, με 46-48, είχε κρεμασμένο παίκτη πάνω του ο Κρώμα. Λάγκφορντ, εξίσου δύσκολο σου. Λοτζέσκι που πέρασε για να αποκαταστήσει λίγο την επιθετική τάξη μαζί με τον Ζήση και τον Ματσιούλη. Αυτοί οι τρεις πάνε μαζί. Λοτζέσκι στημένος. Πώς θα το είχαν. 51-48, ένας ακόμη πυροβολισμός. Μια ρηπή από το αυτόματο που λέγεται Ματ Λοτζέσκι. Σλότερ. Και πάλι εξαιρετική συνεργασία των παιχτών της ΑΕΚ. Ιδανικά καταλήγει με τον Ματσιούλης. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε κάποια στιγμή. Και δεις και το φάουλ. Εδώ κοιτάξτε την προηγούμενη φάση. Χάνε την μπάλα. Έξω ο Ματσιούλης στημένος. Τυχώς και πάλι Κατσίβελης. Ο Τζέσκι στημένος με καμπύλη μέσα ο 58-56. Ο Τζέσκι κυρίες και κύριοι. Κάνει μερικά πράγματα να φαίνονται πιο απλά από τι είναι. Σε κανένα διαφορά. Μην τρέξει τα τελευταία λεπτά. Ζήσεις. Μορέιρα. Εκεί δεν έχει αντίπαλο, κερδίζει και το φάουλ. Ο Ζήσης μια ακόμη assist. Είναι η έκτη και εδώ είναι το παθόδιο.
Κοίταξε πόσο όμορφο ζήσεις. Σερβίρει το μισό καλάθι. Που μείνει και ολόκληρο στο Γιάννικ Μορέιρα. Ούτε μόνο λάκ. Ζήσεις. Ο Μορέιρα αυτό που πρέπει να κάνει έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να Μορέιρα. Δεν πήγαινε στο κάρφο, πηγαίνει σε κάτι φλότερ, σε κάτι σουτάκια. Ζήσεις στο 63-60 και πάλι Μορέιρα. Αυτό που σας είπαμε, αυτό πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Αυτό θέλει τον Παπαθεοδόρου. Με το 2-13, μια καλή Μορέιρα θα πάει προς το καλάθι. Σωστή ενέργεια. Θέλει πάνω στο δεξί, αυτό πρέπει να γίνει. 3 στα 4 έχει ο Μορέιρα σημεία. Μορέιρα και πάλι εκπληκτική φάση. Αδειάζει τον αντίπαλο, καλάθι κεφάλαιο. Είπαμε. Και φυσικά για να το δούμε εμείς, το έχει δει πολύ νωρίτερα. Ευλόγος ο Παπαθεοδόρου. Κοιτάξτε πόσο όμορφα. Αυτή τη φορά κρατάει σταθερό. Κάνει το βήμα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Και το Τζέσι χαμηλά στο Μορέιρα. Βήμα πίσω, μέσα. Επίθεση όμως είναι σούπερ ο τύπος. Μορέιρα φτάνει στους 21. Δεν κάθε να ακολουθήσει. Μπλέξ. Μασιούλης κλέβει, προσπαθεί ο Ζήσης στο πλονζό. Μπλέξ αμαρκάριστος, ζυγίζει την μπάλα και φτωχή. 75-71. Να που είναι τσιμπούρι. Ισόλες στην ΑΕΚ. Λοντζέσκι. Εναντίον όλων, χαμηλά στημένος ο Μασιούλης, από εκεί τένος το 77-71 για την ομάδα του. 1-13, 79-75, θα έχουμε θρίλερ. Blake's τάπα από το Langford, κυρίες και κύριοι. Απίστευτη φάση στο 8 από μακριά, αμαρκάριστος, αστοχή. Προσπαθεί ο Langford, ο οποίος είναι ο πρωταγωνιστής στις αμυντικές προσπάθειες ΑΕΚ στα τελευταία αυτά δευτερόλεπτα. Τρώμα, το σόλο μέσα, 79-77 και έχουμε θρίλερ. Έχουμε θρίλερ στο ΆΚΑ. Καθώς παρά την προσπάθεια του Langford, έχουμε το καλάθι. Κοιτάξτε εδώ, ο Langford παίρνει τα βήματα, ακολουθεί τον αντιπαλό του ψηλά, τον μπλοκάρει, αλλά η συνέχεια δεν είναι καλή για την ΑΕΚ. 79-77, τελευταίο λεπτό. Το hedge out από τον Slaughter. Εδώ είναι ο Blakes, ξεφεύγει από τον Langford, σουτάρει για τρεις αστοχή ψηλά. Ο Μασιούλης κρατάει προς την κατοχή, έρχεται όμως. Και μαζεύει τελικά η μπάλα, φτάνει στον Κρώμα εναντίον όλων. Και 80-79, 15-6 για την ΑΕΚ. Ζήσεις. Ο Λοντζέσκι από τα screen. Περνάει από τον Κρώμα που δεν του κάνει φάουλ. Τώρα καθυστερημένα. Σε φάουλ ή θα παίξει άμυνα. Έχει πάει στις περιστροφές ο Σλότερ πάνω στον Κρώμα. Αλλά δεν χρειαστεί τίποτα από αυτά διότι ο Στόκτον κάνει τα βήματα. Εδώ είναι ο Στόκτον που υποπίπτει στο λάθος μετά την πίεση. Κοιτάξτε εδώ, ο Κατσίβελης τον οδηγεί στο κεντρικό διάδρομο. Πολύ καλή άμυνα στην κατακόρυφα, αλλά νωρίτερα έχουν γλιστρήσει τα πόδια του και έχει ήδη κάνει η διαφορά στους 3 πόντους, 4,4 για το φινάλε, το δραματικό. Ζήσεις μέσα, διαφορά στους 4, αλλά 4,4 για την σολέ με τον Blakes. Blakes θα τρέξει όλο το γήπεδο, απλά με αυτό το φλότερ. Θα μειώσει τη διαφορά, 83-81 η ΑΕΚ είναι η νικήτρια. Θα δούμε τώρα αν μετρήσει το καλάθι ή όχι. Θα συσκεφτούν οι τρεις διαιτητές. Τελικό σκορ, φίλες και φίλοι, 83-81. Έστω και αγχωτικά, έστω και θρυλερικά, η ΑΕΚ κερδίζει ένα παιχνίδι. Τελειώνει ευδοκίμως και κάτι παραπάνω το πρώτο γύρο. Είπαμε, είναι μια περίοδος που δεν έχουν ξαναπεράσει οι ομάδες. Δηλαδή, με κορονοϊούς, με απουσίες παικτών, με δύσκολα ταξίδια, με πρωτόκολλα. Η ΑΕΚ φτάνει στο 3-0.